Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ακριβιακοί ανατιμήσεις συνεχίζουν να αποτελούν το μεγαλύτερο πονοκέφαλο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα η πανδημία επιμένει και στη Μεσσηνία, ενώ έχουμε την αναθεώρηση των μέτρων. Σε λίγο θα το δούμε αυτό, το τι ακριβώς περιλαμβάνει. Μέσα στις διαστάσεις της σημερινής επικαιρότητας κυριαρχούν οι διεκδικήσεις υποδομές, με το καλό νερό της ακόμα να είναι στο προσκήνιο, ενώ η φρίκη των αποκαλύψεων για το σκηνικό με τη 19χρονη που φέρεται να εξαίρεται την αδερφή της προκαλεί σοκ. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία των Φιλιατρών στο άκουσμα της είδησης πως μια 19χρονη εξώθησε στην πορνεία την 14χρονη αδελφή της. Αυτό που συνέβη στα Φιλιατρά δεν το χωρά ανθρώπινος νους. Αδελφή εξέδιδε αδελφή. Φρικιαστικό συμβάν κατήγγειλε ο πατέρας των κοριτσιών. Ο 43χρονος Βούλγαρος μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Φιλιατρών, καταγγέλλοντας την ίδια του την κόρη, με τους αστυνομικούς να ακούνε σοκαρισμένοι όσα τους έλεγε. Συνεργός της 19χρονης, ο 28χρονος σύντροφός της, μαζί οθούσαν στην πορνεία των μόλις 14 ετών κορίτσι σε άλλους αλλοδοπούς εναντί χρηματικού αντιτίμου. Το κουβάρι της υπόθεσης δεν έχει ξετυλιχτεί, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Ωστόσο, τα μέχρι στιγμή στοιχεία φανερώνουν την συστηματική εξώθηση της 14χρονης από την ίδια της την αδελφή και τον σύντροφό της. Σοκαριστικές οι περιγραφές του πρώην Δημάρχου Φιλιατρών Άλκη Ξίγκα για τα όσα συνέβαιναν και συμβαίνουν στην περιοχή. Ένας Βούλγαρος είχε φτιάξει έναν κινούμενο οίκο ανοχής με 13χρονα, ξέρω εγώ, και με 18χρονα, τα οποία γυρίζουν στα σπίτια που μένουν οι Πακιστάνοι ή άλλοι αλλοδάποι, εκδίδονται 10 λεπτά, επειδή μπήκα μέσα, τους έζησα, συζήτησα μαζί τους, κατάλαβα τι γίνεται, 10 λεπτά. Το αντίτιμο είναι 5 ευρώ. Αυτά τα 10 λεπτά μπορεί να είναι 30 άνθρωποι που θα χρειαστούν 10 λεπτά για τις, να εξυπηρετηθούν, για να μην χρησιμοποιήσω άλλους όρους τώρα και γίνομαι κοινικός και χυδαίος. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια κοινωνία που τα βλέπει, τα ζει. Και η πλάκα ποια είναι τώρα, να παίρνεις την αστυνομία, να γίνεται δίπλα σου το έγκλημα και να υπάρχει το περιπολικό, δεν φταίνει η αστυνομική προς Θεού, έτσι, το περιπολικό να είναι ας πούμε 30 χιλιόμετρα μακριά. Γιατί ο Δήμος αυτός είναι από το Άνω Δόριο μέχρι την Τραγάνα. Από τους μεγαλύτερους Δήμους, πού να τρέξει το περιπολικό, τι να προλάβει. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με την προανάκριση να διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Μεσσηνίας και το Τμήμα Ασφαλείας Καλαμάτας. Η 14χρονη έχει ήδη εξεταστεί από παιδοψυχολόγο, όπου επιβεβαίωσε τα όσα έχουν συμβεί, ενώ απομένει το ιατρικό πόρισμα. Οι δύο κατηγορούμενοι προσήλθαν στον εισαγγελέα, όπου ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν, την οποία και έλαβαν για την Παρασκευή. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες διαστάσεις του θέματος. Ακούσατε το ρεπορτάζ 4:30. Σας καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Κυριολεκτικά φρίκι. Πραγματικό σοκ, Θέμη. Είναι μια υπόθεση που έχει θορυβήσει ολόκληρο το Πανελλήνιο. Μιλάμε για μια κοπέλα 19χρονών να προβαίνει σε μια τέτοια πράξη και να οθεί την ίδια της την αδερφή 14 ετών, μια ανήλικη κοπέλα, στην πορνεία. Και είχε συνεργό και τον 28χρονο σύντροφό της. Είναι ένα αδιανόητο γεγονός. Αρρωστημένη κατάσταση κυριολεκτικά, τουλάχιστον στο μυαλό τους, στο να φτάσουν στο σημείο να εκδίδουν την αδερφή τους για να καταφέρει να κερδίσει χρήματα. Ακούσαμε ποσά για 20 ευρώ ή οτιδήποτε άλλο. Είναι συγκλονιστικά τα όσα έχουν συμβεί και να τονίσουμε ότι όλα αυτά φαίνεται ότι συνέβαιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι, με συγκεκριμένη διαδικασία. Τι δράμα έχει περάσει αυτή η 14χρονη. Πραγματικά είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι η 19χρονη χορηγούσε ναρκωτική ουσία στην 14χρονη προκειμένου να την φέρει σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν μπορούσε να αντιδράσει και ακολούθως την εξέδιδε σε αλλοδαπούς που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, Πακιστανοί στην καταγωγή, έναντι ενός αντιτίμου της τάξης των 20 ευρώ. Είναι, αν μη τι άλλο, λυπηρό ή σοκαριστικό ή αποτρόπαιο όλο αυτό για 20 ευρώ να γίνεται αυτό το πράγμα σε μια αθώα ψυχή, να βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση για 10 λεπτά και για 20 ευρώ. Εντάξει, μιλάμε ότι φτάναν στο σημείο στο να πραγματικά στο να δίνουν στην 14χρονη ειδική κάναβη, έτσι ώστε υπό την επίρρεια των ναρκωτικών να την εκμεταλλεύονται. Είναι αδιανόητα όλα αυτά. Εντοπίστηκε κλειδωμένη σε παράπηγμα, να αναφέρουμε, την ώρα που είχε κλειστεί ραντεβού με 5 αλλοδαπούς. Είναι
Πραγματικά σοκαριστικές όλες αυτές οι λεπτομέρειες και υπάρχει και μια σειρά τώρα βαρύτατων κατηγοριών. Βεβαίως, πολύ σοβαρές οι κατηγορίες, Θέμη, και να σου πω ότι πρόκειται για μαστροπία και αρπαγή ανηλίκου, γενετήσια πράξη με ανήλικο, για κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, για οργανωμένη συμμορία και για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που βαραίνουν και τους δύο κατηγορούμενους, και τη 19χρονη και τον 28χρονο συνεργό της, Θέμη. Είναι μια, νομίζω, περίπτωση που θορυβεί ιδιαίτερος και σε μια περιοχή που νομίζω θίγεται ιδιαίτερος και το ζήτημα που έχει να κάνει με την αστυνόμευση που είναι μείζον και είναι διάχυτη και πλέον και ανησυχία του κόσμου εκεί. Πάμε να δούμε κάτι άλλο, γιατί είχαμε μια αιστεία ανησυχίας και ένα άλλο δράμα εδώ στην πόλη της Καλαμάτας, ένα τρομερό σκηνικό και μια ολοκληρωτική καταστροφή σε ένα σπίτι που λαμπάδιας. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι δέχθηκε κλίση η πυροσβεστική υπηρεσία για μια φωτιά που ξέσπασε σε δεύτερο όροφο στο δεύτερο όροφο διόροφης κατοικίας στην συμβολή των οδών Καλλιπατήρας και Σμύρνης στην Καλαμάτα. Έσπευσαν άμεσα 3 οχήματα της πυροσβεστικής, 7 πυροσβέστες, και ύστερα από αρκετή ώρα κατάφεραν να κατασβέσουν την φωτιά. Ωστόσο, το διαμέρισμα κάηκε ολοσχερός. Ευτυχώς δεν υπήρξαν άνθρωποι σε κίνδυνο, δεν τέθηκαν σε κίνδυνο. Οι ζημιές όμως είναι μεγάλες και η καταστροφή ολική. Σέση, να σας ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε αργότερα για άλλα ζητήματα. Τώρα πάμε εμείς τώρα να δούμε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Καλαμάτα. Και ο λόγος για την απόβαση των τρακτέρ. Οι παραγωγοί, αγρότες με αγροτικά μηχανήματα κατέκλυσαν το κέντρο της πόλης από κάθε γωνιά της Μεσσηνίας και ζήτησαν εδώ και τώρα λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που αποδεκατίζουν τον κλάδο. Στη μεγαλύτερη κινητοποίηση που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, προχώρησαν οι αγρότες, φτάνοντας με τα τρακτέρ τους στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Παραμένουμε στα μπλόκα μας για αρκετές μέρες, απαντούμε στις προκλήσεις του Πρωθυπουργού, που μας χαρακτήρισε επαγγελματίες διαδηλωτές. Του λέμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά, ότι δεν θα κάνουμε πίσω αν δεν λύσει έστω και ένα από τα αιτήματά μας. Το κάλεσμα που είχε γίνει προς τους αγρότες από τον μπλόκο του Χαντρινού και της Μεσσίνης βρήκε τη μεγαλύτερη ανταπόκριση, καθώς τα προβλήματα στον χώρο είναι πάρα πολύ σοβαρά. Οι απαντήσεις που μας δίνει είναι κοροϊδία. Το κάνει για να κλείσει τα μάτια εδώ των κατοίκων των πόλεων που δεν ξέρουν τι γίνεται στην αγροτιά. Εμείς που ξέρουμε, γι' αυτό ήρθαμε εδώ να βροντοφωνάξουμε, να τους πούμε τα προβλήματά μας και να τους καλέσουμε να μας στηρίξουν στον αγώνα τους, στον αγώνα μας. Δίνουμε δυναμικό παρόν σήμερα στην Καλαμάτα, διεκδικώντας τα αυτονόητα, δηλαδή την επιβίωσή μας. Ο Πρωθυπουργός βιάστηκε να μας χαρακτηρίσει σαν επαγγελματίες διαδηλωτές. Εμείς του λέμε ότι αυτός είναι ο ίδιος επαγγελματίας υπηρέτης των βιομηχάνων, των μεγαλέμπορων και των εφοπλιστών που τους χαρίζει δισεκατομμύρια και εμάς μας έχει στη φτώχεια και στην πείνα. Θέλουμε να ρίξουμε πετρέλαιο, να πάμε να δουλέψουμε και δεν μπορούμε να ρίξουμε πετρέλαιο. Το ρεύμα στο Θεό, το λίπασμα στο Θεό, να σκύψουν απάνω στα προβλήματά μας. Μία σειρά από ζητήματα καίνε τους αγρότες, με την κατάσταση να έχει φτάσει στο μη παρέκει. Τον αγρότη τον θέλουν σαν το γάιδαρο, να κουβαλάει καρπό και να τρώει άχερο. Οι κύριοι. Μας έχουν φέρει στο απροχώρητο, δηλαδή ένα 20 λεφτά η πατάτη στον παραγωγό, ένα 20 εκεί και ένα. Δεν μπορεί να τη φάει ο φτωχός ο άνθρωπος. Αποφασισμένοι να μην κάνουμε πίσω, να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας μέχρι τέρμα. Δεν υποχωρούμε. Ζητάμε αυτή τη στιγμή τώρα την κατάργηση της λίτας αναπροσαρμογής. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο όπως οι εφοπλιστές. Ζητάμε κατώτερη εγγυημένη τιμή που θα καλύπτει το κόστος παραγωγής. Οι αγρότες από κάθε σημείο της Μεσσηνίας συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Καλαμάτα και τόνισαν πως τα προβλήματα είναι κοινά. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να ταλαιπωρήσουμε τους πολίτες. Ήρθαμε εδώ για ένα σκοπό. Να μας αφήσουν με ησυχία να ζούμε στα χωριά μας, να ζήσουμε με αξιοπρέπεια. Δεν είναι, παιδιά, διαδήλωση αγροτών. Είναι διαδήλωση κοινή για όλο τον κόσμο. Όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Ούτε να μας κυνηγάνει ούτε τίποτα. Ο κόσμος πρέπει να είναι εδώ παρόν με εμάς. Δεν είναι μόνο αγρότες. Όλοι υποφέρουμε. Δεν είναι μόνο για τους αγρότες, είναι για όλο το λαό. Γιατί χρειαζόμαστε ποιότητα ζωής. Το κεφάλαιο μας έχει ξεφτυλίσει.
Οι αγρότες ζήτησαν συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις από το πολιτικό προσωπικό. Παίρνε 300 ευρώ σύνταξη και αυτοί όλοι παίρνε 3.000. 4 χρόνια όταν είναι εκλογές με τις γραβάτες να έρθουν τα χωριά. Τώρα να κατέβουν κάτω που υπάρχουν τα τρακτέρ. Επόμενος σταθμός διαμαρτυρίας ήταν το διοικητήριο. Εκεί οι αγρότες ξεφόρτωσαν τη σταφίδα που έχουν ξεριζώσει από τα χωράφια τους. Στην συνάντησή τους με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, οι αγρότες ζήτησαν δεσμεύσεις και υποστήριξη στα αιτήματά τους, όπως και να συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και να πάρει θέση. Κατανοούμε τα προβλήματά σας και νομίζω ότι σε πολλά... Το πρόβλημα... Μισό λεπτό! Το πρόβλημα... Έλα! 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 Θέση! Έλα! 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 Στα χέρια μας και στα χέρια τους χρυσάφι! Να κόβουν ρεύματα και τους κάνουν αυτό! Για να ποτίσει ο κόσμος, με τι θα ποτίσει, αυτό έχει στο νερό, πότε θα το πάρει! Δωρεάν! Είπαμε και τους ζητήσαμε στην αρχή να καλέσει περιφερειακό συμβούλιο με τα αγροτικά, με θέματα αγροτικά και να καλεστούμε εμείς οι αγρότες, όλοι μας, να είμαστε εκεί! Μένουμε σε αυτό το θέμα. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου, τον κύριο Χρήστο Θεοδωρακόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καναλού. Κύριε Θεοδωρακόπουλε, αρχικά ποιο είναι το αποτέλεσμα της σημερινής κινητοποίησης? Κοιτάξτε, καταρχήν η οργάνωσή μας που είχαμε μια πολύ καλή κινητοποίηση θεωρώ. Και όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο δηλαδή στο να καλλιεργήσουμε τη. Προφανώς είναι υψηλό το κόστος παραγωγής. Νομίζω ότι είναι πασφανές αυτό σε όλα τα επίπεδα και κατανοεί κανείς ότι έχουν φτάσει όλοι στα όρια της βιωσιμότητάς τους και πάνω απ' όλα και οι αγρότες. Το βασικό ερώτημα είναι τι αναμένεται να γίνει από εδώ και πέρα. Είδαμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Εγώ θα πω ότι ήταν η μεγαλύτερη κινητοποίηση με τρακτέρ που έχει ποτέ πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα, για να δώσουμε τη διάσταση, γιατί φαντάζομαι ότι. Να το πω έτσι, ξεπέρασε και τις δικές σας προσδοκίες, έτσι, το κάλεσμα. Και μην ξεχνάμε ότι για να κινηθούν όλα αυτά τα αγροτικά μηχανήματα καθόλου εύκολο δεν είναι. Υπό την έννοια ότι ξέρουμε που έχει φτάσει το πετρέλαιο και τι ακριβώς γίνεται και με τα κάψιμα. Και για να έρθουν και από κάθε γωνιά της Μεσσηνίας όλοι οι αγρότες σήμερα και να διαδηλώσουν ειρηνικά στην πόλη της Καλαμάτας, μεταφέροντας αυτό το κλίμα και αυτό το πλαίσιο της δικής τους διεκδίκησης. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, τι έχετε αποφασίσει? Κοιτάξτε, θα έχουμε και άλλες κινητοποιήσεις στις επόμενες μέρες. Θα κλιμακώσουμε. Αύριο θα έχουμε πάλι, θα μαζευτούμε εκεί στο σημείο συνάντησής μας εκεί στα τρακτέρ και θα αποφασίσουμε. Το οποίο πιθανό είναι ότι θα έχουμε κλείσιμο δρόμων από τις επόμενες μέρες. Δηλαδή θα πάμε σε κλείσιμο δρόμων συμβολικό όπως έγινε προχθές στην Εθνική Οδό ή θα πάμε σε κάτι πιο δραστικό? Εντάξει, εκεί, το ίδιο. Καταρχήν δεν λέμε για μόνιμο κλείσιμο, θα έχουμε κλείσιμο δρόμο σε κάποια σημεία και στην Εθνική, μάλλον που θα κρατάει κάποιες ώρες. Έχετε λάβει κάποιες μέχρι τώρα δεσμεύσεις? Κοιτάξτε, περιμένουμε τη συνάντηση τώρα με τους... Η Πανελλαδική Επιτροπή έχει ζητήσει να συναντηθούμε με τους... να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό και με τα συναρμόδια υπουργεία που εμπλέκονται στα προβλήματά μας. Και περιμένουμε. Πάντως ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη η κινητοποίηση. Είδαμε εμείς και τα όσα έγιναν στην πόλη της Καλαμάτας. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Θεοδωρακόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Τα αιτήματα από την πλευρά των αγροτών έχουν αποτυπωθεί. Προφανώς χρήζουν απαντήσεων σε μία σειρά από θέματα. Ένα από αυτά τα θέματα έχει να κάνει και με την σταφίδα. Και την ώρα που είχαμε αυτή την κινητοποίηση των παραγωγών, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο νέος υπουργός είχε καλέσει τους βουλευτές των νομών Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλίας, Μεσσηνίας και Ζακύνθου, δηλαδή τους νομούς που παράγεται η Κορινθιακή σταφίδα, για να συζητήσει ξανά για τη σταφίδα. Ο κύριος Γεωργαντάς, μαζί μας η Γεωργιάνα Ρωστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θεμή. Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί κάτι. Πάντως, ξαναψάχνουν τη λύση για τη σταφίδα. Πραγματικά και κάλεσε, όπως είπες, μόνο τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, γιατί προφανώς δεν θα ήθελα να ακουστούν και αυτά που ακούστηκαν, γιατί έγιναν διάφορα σε αυτή τη σύσκεψη και θα τα δούμε. Να ξεκινήσουμε με την ουσία του πράγματος που έχει να κάνει με το τι θα γίνει με τους σταφιδοπαραγωγούς και όπως σωστά είπες, εξετάζεται αυτή η λύση που ταλαιπωρεί εδώ και ένα χρόνο τους αγρότες, ένα μείζον σταφιδικό ζήτημα που ανέκυψε και
πριν έχουμε την αποπομπή του κυρίου Λιβανού με αυτήν την απίθανη αντίδραση στις απίστευτες αναφορές Δούκα, είχαμε έναν εμπεγμό διαρκείας στους παραγωγούς, τους ταφιδοπαραγωγούς κυρίως, και έχουν φτάσει στο σημείο που έχουν φτάσει και είναι και ένας από τους λόγους που βγήκαν στους δρόμους. Μάλιστα, θα σημειώσουμε ότι σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας τα δέντρα τα οποία έχουν ξεριζώσει από τις καλλιέργειές τους τα άφησαν εκεί στην είσοδο για να κατανοήσουν κάποιοι τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά προφανώς κάποιοι, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτοδιοικητικούς που ήταν εκεί, ιδιαίτερα πολιτικοί, θα το πούμε τώρα σε λίγο, όχι δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί, σφυρίζουν και αδιάφορα και τριβάζουν περί άλλων. Προφανώς είναι άλλοι οι λόγοι και άλλα όσα έχουν στο μυαλό τους από την ουσία που είναι τα προβλήματα των παραγωγών και η εξεύρεση λύσης. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο λοιπόν, σε μια στιγμή η οποία είναι δραματική για πολλές χιλιάδες παραγωγών που τους χρήσωσαν το χάπι, που τους έλεγε ο κύριος Λιβανός, εν τέλει βγήκε και τότε στο δελτίο σε σένα ότι θα κάνουμε αυτό. Είπε ότι υπάρχει μια λύση, είπαμε μια χαρά, ωραία τα λέει ο υπουργός, έστω και στο και πέντε να το δούμε, δεν το είδαμε ποτέ. Έρχεται λοιπόν τώρα ο κύριος Γιοργαντάς, καλεί τους δικούς του βουλευτές. Ξανακαλεί. Ναι, όχι ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, στο Υπουργείο. Λες και το Υπουργείο δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται με τη σταφίδα. Τέλος πάντων. Ναι. Παίρνει ενημέρωση και ο υπουργός, να πιστώσουμε χρόνο και στον νέο υπουργό. Αυτό. Εδώ πιστώσαμε ένα χρόνο ολόκληρο, λέει η αγρότες. Τουλάχιστον αυτός έχει μια δικαιολογία, ας πούμε, είναι καινούριος. Τέλος πάντων. Αλλά καμία δικαιολογία δεν υπάρχει. Η αγροτική πολιτική είναι ενιαία. Προφανώς. Και να θυμίσουμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Υπήρχε και ένα καμπανάκι που είχε σε όλο το προηγούμενο διάστημα και από κυβερνητικούς βουλευτές. Θυμόμαστε ότι είχε βγει απέναντι, για παράδειγμα, και ο κύριος Μαντάς και ο κύριος Λαμπρόπουλος μετά, ακόμη και στο ίδιο τους το κόμμα, προς τιμήν τους. Η λύση λοιπόν που μοιάζει να προωθείται, για να σταθούμε στην ουσία. Ξέρεις τον κύριο Χρυσομάλη. Θα το πούμε σε λίγο. Ναι, γιατί θέλω να σταθούμε πρώτα στην ουσία και μετά θα τα δούμε. Ουσία. Η ουσία είναι ότι, γιατί αυτό που μοιάζει πρώτα από όλα τους παραγωγούς, ότι φαίνεται και το ξαναλέμε, εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, όπως δεν το έβαλα και την προηγούμενη φορά με τον κύριο Λιβανό, που τα βλέπαμε όλα ωραία, ύστερα από την ταλαιπωρία που είχαμε περάσει, οι αγρότες δηλαδή. Υπάρχει μια λύση διπλής κατεύθυνσης. Είναι αυτό που είχε πει τις τελευταίες ημέρες και ο κύριος Μαντάς. Αυτήν την κατεύθυνση, μάλλον, κινείται το Υπουργείο. Καταρχάς, να υπάρξει η αποζημίωση, μια άμεση ενίσχυση των ίδιων των παραγωγών που είναι το μείζον. Και σε δεύτερο χρόνο να υπάρξει μια ενίσχυση μέσω ενός ειδικού προγράμματος των συνεταιρισμών, των μεταποιητικών οργανισμών, των επιχειρήσεων δηλαδή, προκειμένου να λυθεί και το θέμα με τα αποθέματα, που είναι και το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσουν του χρόνου να ξεκινήσουν σε μια υγιή βάση. Και αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο. Αν θα είχαμε ενίσχυση μόνο των παραγωγών και δεν είχαμε ενίσχυση και των επιχειρήσεων, θα φτάσουμε στο σημείο να μιλάμε για τα 40 λεπτά που ενδεχόμενα πάρουν οι παραγωγοί. Οπότε, όλοι αυτοί που κινήθηκαν στην αγορά φέτος με τον ένα ή τον άλλον τρόπο και άρπαζαν, να το πω έτσι, τη σταφίδα και το προϊόν 40 λεπτά και 40-50 λεπτά, θα έβρισκαν το πιο εύκολο πάτημα για να κατεβάσουν ακόμα περισσότερο την τιμή και να πάνε να αρπάξουν τη στιγμή που δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στην αγορά ξανά τη σταφίδα στο ίδιο σκηνικό. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι διτή η κατεύθυνση και στήριξη των παραγωγών και να φύγει το απόθεμα. Άλλωστε νομίζω ότι αυτό έχει γίνει ξεκάθαρο όταν συγκεντρώθηκαν 2.000 παραγωγοί στην Αθήνα. Και διαδήλωνε για αυτό, για να φύγει το απόθεμα. Και γι' αυτό υπήρχε. Από εκεί ξεκινάνε όλα, από εκεί ξεκίνησε το Εάν πρόβλημα. Εάν υπάρχει απόθεμα και του χρόνου έχουμε μια νέα σοδιά, ξανά θα συζητάμε για τα ίδια. Προφανώς πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στην αγορά και την παρέμβαση αυτή τη στιγμή στην αγορά, καλώς ή κακώς, την εξασφαλίζουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις, όπως συμβαίνει με τη Συρκική, έτσι συμβαίνει και με τη σταφίδα με την Πανεγιάλιο. Προφανώς πρέπει να υπάρχει δυνατή και ηχηρή παρέμβαση στην αγορά, πρέπει να τελειώνουμε με το απόθεμα. Και γι' αυτό πάμε σε αυτή τη λύση. Που μένει να δούμε πότε επιτέλους το Υπουργείο θα την τρέξει, γιατί είναι διπλή η λύση. Εδώ δεν μπορέσαμε να βρούμε λύση στην αρχή. Αυτό είναι το σημαντικό στην κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσης. Για να πάμε και στο πολιτικό. Αυτό είναι η ουσία της υπόθεσης. Να. Υπάρχει όμως, γιατί μια και μιλάμε για ουσία, πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι απέναντί μας, ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουμε, τι ακριβώς κάνουν για μας. Και αυτό συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις, όχι μόνο στο αγροτικό θέμα. Μίλησες για τον κύριο Χρυσομάλη. Σε αυτή τη σύσκεψη, όπως σου είπα στην αρχή, επειδή δεν ήταν βουλευτές της μειοψηφίας, της αντιπολίτευσης ή άλλων κομμάτων κτλ., της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή άλλων κομμάτων, μάλλον ξέρανε τι θα γίνει μέσα στο ρινγκ εκεί του Υπουργείου.
Έχουμε και τον κύριο Χρυσομάλη, στον οποίο αναφέρθηκες, ο οποίος σύμφωνα και με το ρεπορτάζ και με τους ίδιους κυρίως τους αγρότες, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν, mm-hmm. με τους ίδιους κυρίως τους αγρότες. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει στην προηγούμενη συσκέψη, δεν ξέρω ποια από όλες, σε κάποια από τις συσκέψεις. Αμέτωχος ο κύριος Χρυσομάλης τότε. Το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, έτσι, όπου δεν είχε πάρει θέση αυτό το χρόνο. Σε αντίθεση, μιλήσαμε και για τους άλλους δύο βουλευτές που βγήκαν απέναντι στο ίδιο τους το κόμμα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για έναν βουλευτή να τα βάζει με την κυβέρνησή του και με το κόμμα του. Έχουμε λοιπόν σήμερα μία αναφορά από τον κύριο Χρυσομάλη, ότι όταν έπεσε στο τραπέζι αυτή η διπλή πρόταση, mm-hmm. ότι κακώς στην πραγματικότητα θα στηριχθούν οι συνεταιρισμοί, να στηριχθούν μόνο οι αγρότες. Να. Υπήρξε κάποια ένταση, φέρεται να υπήρξε κάποια ένταση. Εγώ όταν θα σου πω και εκφράσεις, κύριες, ανάμεσα στην ένταση, γιατί δεν θα επιβεβαιωθούν αυτές από το πολιτικό σκηνικό του νομού, αλλά είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Ακούστηκαν αρκετά. Και όλα αυτά όταν ήταν απόν ο κύριος Χρυσομάλης, εγώ δεν θέλω να παίρνω θέση, λέω τι λέει το ρεπορτάζ και κυρίως οι ίδιοι αγρότες, αυτό το χρόνο που τους άρπαζαν, όπως είπες και εσύ, και αυτό το ξέρουμε όλοι, με 50 λεπτά τη σταφίδα και δεν είχαν πού να την αποθηκεύσουν, γιατί μιλάμε για θέματα και πάνω απ' όλα δεν είχαν να δέσουν τα παιδιά τους και την έδιναν. Για τα θέματα δεν έχει μιλήσει ποτέ ο κύριος Χρυσομάλης. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, να σου πω, γιατί πραγματικά διαβάζοντας και εγώ την ανακοίνωση. Ναι, γιατί μετά προέκυψε και μια ανακοίνωση, ναι. όταν εγώ κράτησα δύο σημεία ναι. από την ανακοίνωση, όταν ζητά να ενισχυθούν οι αγρότες έτσι ξαφνικά, όταν μιλά για επανεβεβαίωση στην πραγματικότητα της προσήλωσης του Υπουργείου, ποια προσήλωση, εδώ μιλάμε για εμπεγμό. Και δεύτερον, ένα χρόνο νομίζω ότι έχει λυθεί το πρόβλημα ο κύριος Χρυσομάλης. Προφανώς. Αναφέρθηκε σε κάποιες ενισχύσεις για το λάδι και τα λοιπά. Στα ξηρά σίκα που τα θυμήθηκε και βάζει και τον κύριο Παπαγεωργίου, τον οποίο κύριο Παπαγεωργίου, επειδή παρεπιπτόντως είναι και από το χωριό μου και τα γνωρίζω πολύ καλά τα ζητήματα του τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια με τα σίκα. Και το ξέρω και σε προσωπικό επίπεδο αν το θέλεις, πόσο έχει σταθεί το προϊόν και το βλέπουμε και πού έχει φτάσει και πώς είναι η τιμή του όλα αυτά τα χρόνια, χάρη στη Σικική είναι. Μα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει ο κύριος Παπαγεωργίου. Και προφανώς η σταφίδα είναι χάρη στην Πανεγιάλη. Υπάρχει ένας συνεταιρισμός αλλά... και αντίστοιχα η σταφίδα χάρη στην Πανεγιάλη. Δηλαδή είναι καλοί οι συνεταιρισμοί ή δεν είναι. Τους θέλουμε ή δεν τους θέλουμε. Θα σου πω τώρα τι έχει συμβεί με τον κύριο Χρυσομάλη. Είναι η πολιτική à la carte. Δηλαδή ο κύριος Χρυσομάλης, όπου τον βολεύει, του αρέσουν οι συνεταιρισμοί για να βγάζει αυτό που θέλει προς τα έξω και να το προμοτάρει πολιτικά. Πήγαμε, λέει, βοηθήσαμε εκεί και πήραμε μεταξύ. Κατάλαβες, για να το παίξει καλός στους οικοπαραγωγούς. Όταν δεν το βολεύει, θα μιλάει και θα λέει εναντίον της κάθε ένωσης ή τέλος πάντων θα θέτει αυτή την άποψη. Το γιατί μόνο που δεν είδα από τον κύριο Χρυσομάλη. Πρέπει να πάει να το πει όμως τον κύριο Παπαγεωργίου, τον οποίο τον χρησιμοποιεί εντός εισαγωγικών το όνομά του δηλαδή και λέει ότι στην πήγαμε. Και όντως πήγαμε. Στην ανακοίνωση λέει ότι. Και το είπε και ο κύριος Παπαγεωργίου στο ρεπορτάζ που έκανε. Ότι και ο κύριος Μαδάς και ο κύριος Χρυσομάλης βοήθησαν και έχουμε αυτήν την ενίσχυση για τα ξηρά σίκα. Γιατί δεν πάει τώρα να του το πει ότι εγώ διαφωνώ. Θέλω να πάρουν μόνο οι αγρότες. Τώρα, ένα χρόνο μετά, λέω να πάρουν μόνο οι αγρότες λεφτά. Θα σου πω ότι δεν έχουμε δει ακόμα από τον κύριο Χρυσομάλη. Δεν έχουμε δει τον κύριο Χρυσομάλη να είναι πάνω σε τρακτέρ σήμερα με τους αγρότες, να πάει να αδειάζει τη σταφίδα που ξεκόλλωσαν οι άλλοι από τα χωράφια τους και να δηλώνει στο πλευρό των αγροτών. Κάτσε, περίμενε. Ναι, αυτό σου είπα ότι δεν έχουμε δει ακόμα. Γιατί τα υπόλοιπα τα έχουμε δει υπό την έννοια ότι από τη μία μεταφράζει το ένα γεγονός έτσι, από την άλλη μεταφράζει το άλλο γεγονός αλλιώς. Αλλά στο πρόβλημα των αγροτών σήμερα που τους κάλεσαν οι αγρότες να είναι όλοι εκεί, δεν ήταν κανένας από τους πολιτικούς. Και βάζω μέσα και τον κύριο Χρυσομάλη. Που τώρα ξαφνικά έγινε αγροτοπατέρας, αγροτοπατέρας και φαίνεται ότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θέλησε να σταθεί κοντά στα προβλήματα των παραγωγών σταφίδας. Κοίταξε, ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα. Αυτό είναι ότι τελικά όλοι κρινόμαστε. Γι' αυτό και σου είπα, οι αγρότες είπαν κάτι πολύ σημαντικό, πράγματα. Που είναι οι πολιτικές σήμερα να μας δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Όχι μόνο σήμερα. Όλοι οι πολιτικοί. Ναι, προφανώς. Όλοι οι πολιτικοί. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Πάμε τώρα στη διαμαρτυρία που έχει να κάνει με τους επαγγελματίες εστίασης. Κεριά είχαμε, όχι λαμπάδες. Κοίταξε, αν βγήκαν οι επαγγελματίες της εστίασης, που θέλω κάποια στιγμή, γιατί για να τα λέμε όλα, έχουν απόλυτο δίκιο, είναι ο κλάδος που επλήγει πρώτος από την πανδημία, που και είναι χαρακτηριστικά τα πλάνα και πολύ καλά έκαναν, όπως γενικότερα όλοι όσοι εμπλέκονται με τον τουρισμό. Είναι αλήθεια αυτό.
Το λέμε, το ξαναλέμε, το έχουμε πει. Αν βγήκαν οι άνθρωποι αυτοί που πραγματικά εγώ τους προκαλώ και τους προσκαλώ, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί ανάμεσά τους που λένε τα πράγματα όσα έχουν και στους ξενοδόχους και στους επαγγελματίες της εστίασης, και να πούν πόσα λεφτά πήραν, πόσο στηρίχθηκαν και καλώς τα πήραν. Γιατί είχαν πρόβλημα και κάποιοι δεν τα περίμεναν κιόλας. Και μια σειρά από ζητήματα τέτοια που δεν θέλω να το ανοίξουμε τώρα, αλλά έχει τη σημασία του γιατί το αναφέρω. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε που όταν έρχεται το ρεύμα είναι ο μόνος λογαριασμός που παίρνω ένα υπογλώσιο πριν τον δω. Δηλαδή να βγούμε γονατιστοί στις πλατείες με λαμπάδες. Άμα βγήκαν μετά γελάει ο Θεός. Λοιπόν, για το υπογλώσιο γέλασα. Λοιπόν, το ένα δεν φτάνει. Πάμε στο παρακάτω. Απλά να σου πω ότι είναι σίγουρο ότι... Σου φάνηκε αστείο, το κάνεις εικόνα. Το υπογλώσιο ή τη λαμπάδα. Ή το γονατιστή. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ σοβαρό και, να το πω έτσι, σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δεν πλήττει όμως μόνο τους επαγγελματίες εστίασης. Πλήττει ολόκληρη την οικογένεια, τον απλό κόσμο, ο την οποίος, οικογένεια, τον απλό κόσμο, τους συνταξιούχους, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους πάντες. Προφανώς σε μια τέτοια κινητοποίηση, να το πούμε έτσι και υπό την άλλη διάσταση, έπρεπε να είναι όλοι. Είδα και το Δήμαρχο Καλαμάτας, το αναφέρω. Εγώ δεν είδα επιμελητήριο, δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν στο άλλο. Δεν είδε επιμελητήριο. Δεν είδε επιμελητήριο και δεν ξέρω γιατί υπάρχουν δύο σημεία ακόμη που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν ξέρω πότε, γιατί υπήρξε ένα μπέρδεμα το πρωί με το mail που έστειλαν για μια συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω αν την έστειλαν νωρίς, πόσο με ενδιαφέρει. Όταν έστειλαν τη συνέντευξη τύπου, νομίζαμε ότι είναι η αύριο κινητοποίηση, έτσι όπως. Γιατί συνήθως γίνεται μια μέρα μετά. Μα δεν μπορεί να έχουν στείλει δελτία τύπου, γι' αυτό είχε και το ρεπορτάζ έτσι και με τον κύριο Κούτρη. Δεν μπορεί να στέλνει ενημέρωση, άσχετα αν έκανες λάθος με το δικό μας mail ή οτιδήποτε και αργήσαμε, να στέλνεις για ενημέρωση για κάτι που θα γίνει στις 6, να κάνεις συνέντευξη τύπου στη 1, ξέρω εγώ, ή στις 12. Πού θα παίξει, πότε θα παίξει, ακόμα έτσι. Και... Οι εφημερίδες, ας πούμε, γιατί να πάμε που κυκλοφορούν την επόμενη μέρα, να πάνε. Λοιπόν, εκτός και αν έχουν προσωπικό ζήτημα προβολής, κάποιοι από αυτούς δεν ξέρω αν θέλει κανείς απολυτευτεί, αν έχει άλλους στόχους ή κάτι πίσω από αυτό. Και ξαναλέω, έχουν απόλυτο δίκιο οι επαγγελματίες γενικότερα. Οι έμποροι, οι επαγγελματίες της εστίασης και οι ξενοδόχοι που έχουν πληγεί πρώτοι, έχουν πάρει πολλοί από αυτούς αρκετά χρήματα, είναι αλήθεια. Πρέπει να γίνουν περισσότερα, είναι αλήθεια, αλλά να έχουμε και ένα μέτρο σε μερικά πράγματα. Να μην χρησιμοποιούμε εντός ή εκτός εισαγωγικών καταστάσεις για ίδιο όφελος, αφενός. Και αφετέρου να σκεφτόμαστε και τον απλό τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά είναι εκτός ορίων. Υπάρχουν συνταξιούχοι που παίρνουν 350-300 ευρώ και 400 σύνταξη και 450 ευρώ το ρεύμα. Ναι, μόνο το ρεύμα. Αυτοί δεν θέλουν κεριά να βγουν, αυτοί θέλουν, τέλος πάντων. Τα μαγκάλια. Λοιπόν, να πω το δεύτερο σημείο που κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι στην σημερινή συνέντευξη τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στον χώρο του επιμελητηρίου, δεν ήταν εκπρόσωπος από το επιμελητήριο. Γιατί ήταν μετά? Δεν ξέρω για το μετά, αλλά πάντως σίγουρα εκεί δεν ήταν. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ναι, εντάξει, μια χαρά ο πρόεδρος και έχει μπει μπροστά σε μια σειρά από ζητήματα. Ας δώσει και κάποιες απαντήσεις αυτά και ας καταλάβουμε τέλος πάντων πώς πορεύονται και γιατί πορεύεται ο καθένας μόνος του, αν πορεύεται, ποιος βγαίνει μπροστά, γιατί βγαίνει μπροστά αυτός που βγαίνει μπροστά, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα ενός κλάδου και πάνω απ' όλα όλοι αυτοί μαζί να κάνουν και κάτι για τον απλό τον κόσμο που στην τελική ανάλυση σε αυτούς βασίζονται. Γιατί και μειώσεις να τους κάνουν στο ρεύμα και στους φόρους κτλ. Πρέπει εγώ και εσύ και ο απλός ο κόσμος να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να πάμε να πιούμε ένα καφέ ή ένα ποτό ή να φάμε κάπου για να συνεχίσουν να έχουν δουλειά, έτσι. Λοιπόν, τι γελάς πάλι, τι σου ήρθε. Να ευχαριστήσουμε τη Γεωργία Αναγωστοπούλου που δεν είχε πια απόψε υπογλώσιο και πάμε εμείς να περάσουμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με την διαμαρτυρία των καταστηματαρχών της εστίασης και των υπολείπων φορέων που έδωσαν το πανό στο πλευρό τους. Μικρό καφέ στο κέντρο της Καλαμάτας, το οποίο έχει από 2.181 λογαριασμό 6.800. Στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις των επαγγελματιών έρχονται να προσθεθούν και οι φουσκωμένοι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι δημιουργούν ακόμα πιο δύσκολο τοπίο για την επιβίωση των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής. Σε μια συμβολική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, οι επαγγελματίες, ανάβοντας κεριά, έδωσαν το δικό τους στίγμα για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Διαμαρτυρόμαστε εντόνως, υπάρχουν αυξήσεις στους λογαριασμούς, οι οποίες είναι
πάνω από τις αυξήσεις που έχει πει η κυβέρνηση, το 30 και το 40%, είναι 2 και 3 φορές απάνω οι λογαριασμοί και δυστυχώς δεν μπορούμε αυτά τα κόστη και τα έξοδα αυτά να τα υπολογίσουμε στις επιχειρήσεις μας και να τα πληρώσουμε. Προσπαθούμε καθημερινά για την επιβίωσή μας και ζητούμε ειλικρινά τη βοήθεια από την κυβέρνηση. Στο πλευρό των επαγγελματιών της εστίασης, όλοι οι φορείς αλλά και πολίτες. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα το οποίο βιώνουμε με την αύξηση των τιμών σε όλα τα επίπεδα και ιδίως στο ενεργειακό και παράλληλα με τη μείωση του τζίρου που έχουμε στα καταστήματά μας και στο λιανικό εμπόριο, πιστεύω και στην εστίαση, γενικά σε όλη την επιχειρηματικότητα, μας καθιστά σχεδόν προβληματικούς και αδύνατον να επιβιώσουμε μέσα στα καταστήματά μας. Μόνο στον κλάδο της εστίασης και μόνο τα καφέ, τα οποία είναι 27.000 περίπου, εδώ οι άνθρωποι της εστίασης τα ξέρουν καλύτερα, φανταστείτε πόσα μαγαζιά θα κλείσουν εάν δεν μεριμνήσουν οι κυβερνώντες και αν δεν δοθεί λύση άπαξ και διαπαντός σε σχέση με την ενέργεια. Είναι ένα πρόβλημα και ένα θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο την εστίαση. Στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία και ήρθαμε εδώ να ενώσουμε την φωνή μας και με την παρουσία μας όλοι οι συνάδελφοι για να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να δώσει λύση σε αυτό το θέμα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτή τη στιγμή όλες οι αυξήσεις στην ενέργεια, οι μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια, αλλά θα πρέπει να δράσει σύντομα η κυβέρνηση της χώρας μας, ούτως ώστε να μπορέσει να δώσει μια λύση. Το ρεύμα έχει φτάσει σε δυσβάχταχτα όρια, αποτελεί ένα δεύτερο νίκιο πλέον και η επιβίωση των καταστημάτων είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πρέπει η κυβέρνηση να δει σοβαρά το θέμα, γιατί έχουν αυξηθεί όλα τα λειτουργικά κόστη και μόνο με επιδοματική πολιτική θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση στο να μειωθούν οι φόροι στους λογαριασμούς ρεύματος. Έγραφε χρέωση του ρεύματος 37 ευρώ, τέλος αναπροσαρμογής 242 ευρώ. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος παραβρέθηκε στην κινητοποίηση, εξέφρασε τη στήριξή του, επισημένοντας ωστόσο ότι και οι Δήμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Εκτός από τις επιχειρήσεις, και ο Δήμος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, το ενεργειακό κόστος, η αύξηση των υλικών. Στις συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας, λέμε ότι πολλοί είναι αυτοί οι Δήμοι οι οποίοι του χρόνου θα αντιμετωπίσουν προβλήματα και δεν μπορούσαν να υλοποιήσουν τον προϋπολογισμό τους. Είμαστε δίπλα σας λοιπόν. Και εμείς ως Δήμος θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μέτρο του δυνατού. Όλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά όλοι πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ για να βοηθήσουμε ένα τον άλλον. Καλή δύναμη και ελπίζω αυτές τις φορές να τις ακούσει η κυβέρνηση, να υποστηρίξει. Ήταν μια δυναμική διαμαρτυρία με τη συμμετοχή αρκετών. Πάμε εμείς τώρα στη Δέσποινα Ηλιοπούλου, γιατί θα αλλάξουν πολλά από το προσεχέ. Σάββατο, Δέσποινα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Έχουμε αλλαγές, έτσι. Έχουμε την άρση μέτρων. Η Επιτροπή συνεδρίασε σήμερα και βέβαια να πούμε ότι προχώρησε στην άρση της απαγόρευσης της όρθιας διασκέδασης. Έχουμε την έναρξη πραγματοποίησης πλέον των σχολικών εκδρομών, κάτι που μέχρι τώρα απαγορευόταν. Έχουμε την αύξηση της πληρότητας στα γήπεδα στο 50%. Μέχρι τώρα ήταν 10%. Την εφαρμογή της τηλεργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στο 20%. Να πούμε ότι αυτά τα μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή από το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, να πούμε ότι το μεγάλο ερωτηματικό είναι για το πώς θα γίνουν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Αύριο θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή των Ειδικών προκειμένου να πάρει την απόφαση και όπως όλα δείχνουν, το μόνο που δεν πρόκειται να γίνει, έτσι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, να γίνουν οι μεγάλες καρναβαλικές εκδηλώσεις. Από εκεί και ύστερα όμως, από τη στιγμή Θέμη που έχει γίνει πλέον η άρση της απαγόρευσης της όρθιας διασκέδασης, καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε πόλεις που γίνονται καρναβαλικές εκδηλώσεις θα υπάρχει συνωστισμός, γιατί πλέον στα κέντρα διασκέδασης θα διασκεδάζουν αρκετοί καρναβαλιστές. Είναι λίγο ιδιόμορφο το σκηνικό. Θα δούμε και είναι και οξύμορο, έτσι, Θέμη, όταν σήμερα έχουμε 19.509 κρούσματα. Από τη μία θα διασκεδάζουν, από την άλλη έχουμε 19.000 κρούσματα, από την άλλη έχουμε ρεκόρ για μία ακόμη φορά σε θανάτους. Δεν ξέρω πώς θα μπούμε σε αυτή τη διάσταση κανονικότητας με αυτήν την κατάσταση. Προφανώς
Πάμε και στην λογική και άλλων κρατών. Μέχρι να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις. Είναι και η οικονομία στη μέση, είναι πολλά Καλά, ζητήματα. Είναι πολύ οικονομία, παρ' όλα αυτά έτσι... δεν υπάρχουν περιθώρια για τίποτα. Ναι. Για να μας πει, το δυσάρεστο ωστόσο έρχεται από την εικόνα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, να πούμε λοιπόν ότι έχουμε δύο θανάτους δυστυχώς στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Έχασαν τη μάχη μία 88χρονη γυναίκα και ένας 79χρονος άνδρας. Την ίδια ώρα στην κλινική COVID νοσηλεύονται 46 ασθενείς. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται δύο ασθενείς οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι και βέβαια να πούμε ότι έγιναν 6 εισαγωγές και δόθηκαν 6 εξιτήρια. Τώρα, όπως είπαμε, σήμερα στη χώρα μας καταγράφηκαν 19.509 νέα κρούσματα, είχαμε 82 θανάτους και 485 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Να πούμε όμως και πώς καταγράφεται η διασπορά του κορονοϊού στην Πελοπόννησο. Η Αχαΐα καταγράφει 872 νέα κρούσματα, η Μεσσηνία 364. Δεν πέφτουμε με τίποτα κάτω από τα 300, έτσι. 365 χθες, 364 σήμερα. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει χειρότερος μήνας έτσι όπως τον ζούμε. Είναι πραγματικά ο χειρότερος μήνας και όπως είπαμε και χθες, ότι και το υγειικό φορτίο είναι αυξημένο έτσι, και δεν ξέρουμε πώς θα καταγραφούν, πώς θα αποτυπωθεί σε κρούσματα το επόμενο διάστημα αυτό το αυξημένο υγειικό φορτίο. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και εντάξει, και βλέπουμε και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Στη Θέμη, να πούμε ότι η Κορινθία έχει 325 νέα κρούσματα, η Ηλία 281, η Αρκαδία 174, η Αργολίδα 164 και η Λακωνία έτσι είναι η μοναδική που έχει διψήφιο αριθμό, 83 νέα κρούσματα. Και βέβαια, Θέμη, με όλη αυτή την εικόνα που καταγράφεται, απορούμε όλοι μας πώς έχουμε και την άρση των μέτρων. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να μην έχουμε χειρότερα. Ας προστατευτούμε όσο μπορούμε. Δέσποινα, να σας ευχαριστήσουμε. Τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό και εντελώς διαφορετική θα είναι πολύ σύντομα η εικόνα των δρόμων της Μεσσηνίας. Μια και στο επίπεδο της βελτίωσης και φυσικά της οδικής ασφάλειας, εκτελούνται ήδη και άλλα, έχουν δρομολογηθεί για μια σειρά από σημαντικά έργα. Σε αυτά, κάνοντας και τρεις κυρίες επισημάνσεις για το Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθώνη, αναφέρθηκε από την Καλαμάτα Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Τον προβληματισμό του για μια σειρά από ζητήματα σε ό,τι αφορά στο δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθώνη, κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, τονίζοντας την ανάγκη αυτά τουλάχιστον να εξεταστούν. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανάλογο έργο στην Ελλάδα, μάλλον δεν υπάρχει. Μελετοκατασκευές κάνουμε σε κτίρια, όπου έχουμε την αρχιτεκτονική μελέτη. Και στη συνέχεια προχωρούμε. Ας είναι τα 300 εκατομμύρια ευρώ και το ΣΔΙΤ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι πολύ καλά νέα και για την Μεσσηνία, προφανώς και για την Καλαμάτα. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να εξεταστούν σε επίπεδο μελετών. Το ένα είναι πώς μπαίνουμε από τη γέφυρα του Άρη στην Καλαμάτα. Με τι δρόμο μπαίνουμε στην Καλαμάτα. Το δεύτερο είναι τι γίνεται με τη σιδηροδρομική γραμμή. Μια υποδομή 130 χρόνων περίπου, συνδεδεμένη με την ιστορία και την εξυπηρέτηση της περιοχής. Και το τρίτο είναι, τι γίνεται με την Πύλο. Χωρίς περιμετρικό στην Πύλο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του κυρίου Νίκα και στην παράκαμψη του πεταλίδιου για την οποία διασφαλίστηκαν επιπλέον 18,8 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ ζητώ συγγνώμη που στα 2,5 χρόνια της θητείας μου ένα έργο το οποίο τρέχει 10 χρόνια μελετημένο από το 2008 στα 2,5 χρόνια της θητείας μου παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα με ευθύνη του ΚΑΣ και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Λοιπόν, με την κυρία Μερδόνη την οποία ευχαριστώ δημόσια, με τον κύριο Καραμαλή και με την ανάπτυξη, με τον κύριο Τσακίρη και τον κύριο Σκάλκο, εξευρέθηκαν αυτά τα 18.800.000 ευρώ που απαιτούνται, ώστε να γίνει η διάβαση του πεταλιδίου. Πρώτον, διαθέσαμε 30.000 ευρώ για τη γεωτεχνική μελέτη η οποία τρέχει. Και τρίτον, διαθέσαμε 165.000 ευρώ για να γίνει η μελέτη του τούνελ, που προβλέπεται να γίνει στην περιοχή, ώστε να υπάρξει η διάσωση των αρχαίων. Σε ό,τι αφορά στους δρόμους, υπογράφοντας 600.000 ευρώ για τον δρόμο Λάμπαινα Αρχαία Μεσσήνη, ο Παναγιώτης Νίκας στάθηκε στο γεγονός πως το καλοκαίρι η προσβασιμότητα αλλά και η εικόνα του συγκεκριμένου οδικού άξονα θα είναι πολύ διαφορετική. Στον οποίο δρόμο διακινούνται
πολλές δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που πηγαίνουν προς την Αρχαία Μεσσίνη είτε για εκδηλώσεις είτε να επισκεφθούν το χώρο. Και 600.000 ευρώ θα πάνε στο συγκεκριμένο χώρο και θα πάνε και επιπλέον χρήματα στο συγκεκριμένο δρόμο. Ύστερα από τις διαστάσεις που έχει πάρει το θέμα μετά το πράσινο φως που άναψε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για το master plan του λιμανιού, ο Περιφερειάρχης δεν θα μπορούσε παρά να αναφερθεί σε όλα όσα ακούγονται. Το master plan είναι στρατηγική μελέτη. Δεν είναι τίποτα τελειωμένο. Απλά τακτοποιεί τα ζητήματα στο λιμάνι. Υπάρχει ένα ζήτημα με τα ναυταθλητικά σωματεία. Δεν μπορεί να πάνε στις τούρλες. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να είναι υπερήφανος για τις εγκαταστάσεις του Αίολου ως παράδειγμα. Ο Αίολος πρέπει να βρει στέγη. Προφανώς πρέπει να βρει στέγη. Και βεβαίως η στέγη μπορεί να χωροθετηθεί στον προλιμένα, στις τούρλες. Δεν μπορεί να πάει η στέγη των ναυταθλητικών σωματείων. Να συζητήσουμε να είναι μονόρροφο και να πάει λίγο παραπίσω. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την ολοκλήρωση του master plan και να πούμε ότι θα συνεννοηθούμε και τα συλλογικά όργανα ώστε ζητήματα τα οποία μπορούν να θίξουν τη φυσιογνωμία της πόλης να τακτοποιηθούν. Εγώ από ό,τι έχω διαβάσει μόνο για τα ναυταθλητικά σωματεία γίνεται ο λόγος. Ο χώρος του ΝΟΚ δεν είναι του ΝΟΚ. Ο χώρος ανήκει, είναι περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου και ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και τη διαχείρισή του έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Γιατί ακούω κάποιους να ομιλούν, λες και το ΝΟΚ είναι η ιδιοκτησία κάποιου. Την ίδια ώρα ο πύχης της διεκδίκησης ανεβαίνει για το καλό νερό Τσακώνα. Στην άκρη της σύνδεσής μας έχουμε την επικεφαλής του συνδυασμού Τριφυλία πρωταγωνίστρια, την κυρία Χαΐδο Παναγιωτοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Κανελόπουλε. 18 σύμβουλοι φέρνουν το θέμα που έχει να κάνει με τον δρόμο, με το δικό αυτό τμήμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουν υπάρξει μέχρι τώρα απαντήσεις. Δεν έχει συζητηθεί το θέμα. Δυστυχώς το θέμα δεν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα. Πράγματι οι τελευταίες δηλώσεις από τον κύριο Περιφερειάρχη ήταν απογοητευτικές για μας την Τριφυλία. Λάβαμε η μόνη υπόσχεση που λάβαμε από τον κύριο Περιφερειάρχη ήταν η απλή βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Καλό Νερού Τσακώνα. Αυτή η δήλωση και η υπόσχεση της απλής βελτίωσης σαφώς και δεν γίνεται αποδεκτή από εμάς και από την περιοχή της Τριφυλίας. Πρόκειται και μιλάμε για ένα δρόμο ο οποίος έχει χαραχτεί προαμνημονεύτων ετών. Ένα δρόμο άκρως επικίνδυνο, ελικοειδή, που η λύση δεν είναι η απλή βελτίωσή του. Η απλή βελτίωση δεν έρει ούτε την επικινδυνότητα, ούτε συντομεύει το χρόνο προσέγγισης προς την Τριφυλία και την Κυπαρισία από τη δυτική πλευρά της Μεσσηνίας. Άρα αυτό που ζητάτε με την παρέμβασή σας και για να συζητηθεί το θέμα από το Δημοτικό, στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι είναι ακριβώς, να εκφραστεί μια γενική άποψη, να κοιτάξτε γίνει μια απόφαση? Κοιτάξτε να δείτε κύριε Κανελόπουλε, θα σας κάνω ένα σύντομο ιστορικό το οποίο το γνωρίζετε, αλλά πρόκειται για ένα έργο το οποίο είχε κηρυχθεί απαλωτρίωσή του το 2008. Είχαν γίνει και υπάρχουν η περιβαλλοντική μελέτη και η μελέτη οδοποιίας, οι βασικές μελέτες του έργου. Στη συνέχεια έγιναν τα σχετικά δικαστήρια, οριστική προσωρινή τιμή μονάδος, φτάσαμε στο επίπεδο της, του προσδιορισμού της οριστικής τιμής μονάδος στο εφετείο, ότε και ανακλήθηκε τότε η απαλωτρίωση αυτή για λόγους οικονομικής κρίσης που όλοι γνωρίζουν. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα. Σήμερα λοιπόν τι λέμε εμείς? Λέμε λοιπόν ότι αυτό το έργο είναι σχετικά όριμο να επαναληφθεί και να ξεκινήσει εφόσον έχει γίνει και έχει προηγηθεί όλη αυτή η διαδικασία και έχει δαπανίσει το ελληνικό δημόσιο χρήματα γι' αυτό. Ναι, αλλά δεν φαίνεται να μπαίνει στις προτεραιότητες του Υπουργείου, γιατί προφανώς κάποιος πρέπει να χρηματοδοτήσει τον δρόμο. Τώρα, πώς θα το διεκδικήσετε αυτό? Αυτό είναι το ζήτημα. Για να μπει λοιπόν στις προτεραιότητες, συμφωνώ κύριε Κανελόπουλε, αλλά για να μπει στις προτεραιότητες του Υπουργείου, θα πρέπει κάποιος να το διεκδικήσει και θα πρέπει κάποιος να πείσει τον Υπουργό για τα δίκαια αιτήματά μας. Ο Δήμος Τριφυλίας το διεκδικεί? Ένα-ένα να τα δούμε. Ο Δήμος Τριφυλίας το διεκδικεί? Η Δημοτική Αρχή Τριφυλίας το διεκδικεί? Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία ενημέρωση ότι τον διεκδικεί. Δεν έχει συγκληθεί κανένα Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό και επίσης ο κύριος Δήμαρχος δεν έχει ενημερώσει κανέναν για το θέμα αυτό. Και πολύ περισσότερο και πριν τις δηλώσεις του κυρίου Νίκα
και μετά τη δηλώση του κ. Νίκα. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το λόγο, όλοι αυτοί που υπογράψαμε την αίτηση αυτή για την σύγκληση του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για το Σάββατο, θέλουμε να συζητηθεί το θέμα, να ενημερωθούμε από τον κύριο Δήμαρχο αν τυχόν έχει κάνει την οποιαδήποτε ενέργεια, γιατί εικάζουμε ότι δεν έχει γίνει καμία ενέργεια και καμία προς την κατεύθυνση αυτή. Θέλουμε λοιπόν ενημέρωση και ταυτόχρονα μια συστράτευση δυνάμεων και επικαλούμαστε τους κυρίους και καλούμε τους κυρίους βουλευτές μας Μεσσηνίας, όλους τους περιφερειακούς συμβούλους. Άρα ζητάτε να παρευρεθούν οι βουλευτές και να πάρουν θέση ουσιαστικά, έτσι. Δεν σας άκουσα, κύριε Κανελόπουλε. Λέω, ζητάτε να παρευρεθούν οι βουλευτές και να πάρουν θέση. Βεβαίως, βεβαίως, και να συστρατευτούμε όλοι μαζί για την δίκαιη αυτή διεκδίκηση που για μας τους τριφύλιους, με την προϊστορία που υπάρχει, με την απαλωτρίωση, με τις μελέτες κτλ. Είναι απαίτηση. Δεν είναι απλά διεκδίκηση. Είναι απαίτηση. Η τριφυλία της αξίζει. Να συνδεθεί με έναν αυτοκινητόδρομο, με τον αυτοκινητόδρομο της Αθήνας, Τρίπολης, Καλαμάτας. Οφείλουμε όλοι να δώσουμε στην τριφυλία αυτό που της αξίζει. Είναι μια περιοχή που παράγει αγροτικά προϊόντα, είναι δεύτερη στην Ελλάδα μετά την Κρήτη, που προμηθεύει όλη την Ελλάδα με αγροτικά προϊόντα. Είναι μια περιοχή που έχει τεράστια τουριστική προοπτική. Έχουμε φτιάξει ένα λιμάνι αξίας 17 εκατομμυρίων ευρώ, που έχουν δαπανηθεί 17 εκατομμύρια ευρώ και έχει μείνει στη μέση, δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχει γίνει μια απαλωτρίωση για αυτόν τον αυτοκινητόδρομο, ανακλήθηκε. Και τώρα αλλάζουμε πλεύση. Να. Για άλλα. Όχι. Το κράτος έχει συνέχεια. Προφανώς έχει συνέχεια και προφανώς πρέπει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Εγώ θα το πω. Είναι ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη ολόκληρης της Μεσσηνίας και της Ηλίας. Να μην την αφήνουμε απ' έξω. Γιατί κανονικά ο δρόμος έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί όλο το κομμάτι Πύργος, Καλό Νερό, Τσακώνα. Και να μην συζητάμε καν σήμερα για την όλη διάσταση αυτή του Καλό Νερό Τσακώνα, αλλά μιλάμε για όλο τον άξονα. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα όριμο τμήμα, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί είναι όριμο και το αίτημα. Από το 2008 έχουμε φτάσει στο 2022, δεν θα πηγαίνουμε πάλι από τους δρόμους αυτούς που πήγαιναν από το 1900. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Γενικά, επειδή το θέμα τίθεται από τις παρατάξεις της μειοψηφίας κατά κύριο λόγο. Γενικά, πώς κρίνεται την πορεία της Δημοτικής Αρχής, ότι δεν παρεμβαίνει στα μεγάλα θέματα του τόπου? Κοιτάξτε να δείτε. Η Δημοτική Αρχή κάνει τη δική της την προσπάθεια. Διαφωνούμε σε πολλά σημεία για τον τρόπο που γίνονται πολλά πράγματα. Έχουμε γύρει τις αντιρρήσεις μας, τις αμφιβολίες μας κτλ. Θεωρούμε πραγματικά ότι η Δημοτική Αρχή αυτό που μπορεί και δείχνει ότι κάνει είναι παρεμβάσεις μικρής εμβέλειας και έκτασης. Ναι, θεωρούμε ότι σε ένα τέτοιο μείζον θέμα που έχει και χρήζει υποστήριξης, διεκδίκησης και απέτησης, η Δημοτική Αρχή έχει ολιγορήσει. Όπως έχει ολιγορήσει και για το λιμάνι. Έχουμε ένα λιμάνι που έχουν δαπανηθεί τόσα εκατομμύρια ευρώ και λιμάνι δεν έχουμε. Πριν 2 χρόνια έγινε επισκευή της είχε επιχωματωθεί η λιμενολεκάνη, έγινε η εξκαφή της και τώρα είμαστε πάλι στα ίδια. Γιατί δεν έχουμε μεριμνήσει για την επέκταση του προσύνεμου μόλου, το οποίο θα προστατεύσει το λιμάνι. Άρα ο πύχης που θα βάζατε εσείς στη Δημοτική Αρχή, να το πω έτσι, ποιος είναι? Είναι τα βασικά έργα υποδομών για την ανάπτυξη της τριφυλίας. Η Δημοτική Αρχή κάνει πράγματα που δεν είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Απλά και καθημερινά. Εγώ αυτά θέλω να τα αναγνωρίσω. Αυτό όμως είναι αυτονόητο. Και φαίνεται, γιατί δεν είχαν κάνει τίποτα οι προηγούμενοι. Όμως το ζητούμενο το 2022 δεν είναι αυτό. Είναι αυτοκινητόδρομο, είναι το λιμάνι, είναι τα μεγάλα έργα που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη την τριφυλία. Το καταλαβαίνουμε, το σημειώνουμε. Από εκεί μετά προφανώς θα υπάρξουν και οι υπόλοιπες εξελίξεις στην συνεδρίαση του Σαββάτου. Περιμένουμε να την δούμε. Με τη δική σας πορεία, εσείς συνεχίζετε ο συνδυασμός κανονικά με στόχο τις επόμενες εκλογές? Ο συνδυασμός μας παρίσταται στα πράγματα, εκφράζει απόψεις, υποβάλλει προτάσεις. Είμαστε στα πράγματα και συνεχίζουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Παναγιωτοπούλου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν την
άποψη της κυρίας Παναγιωτοπούλου σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει για το καλό νερό της Ακόνα, ένα μείζον θέμα για ολόκληρη τη Μεσσηνία. Φυσικά το συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μένει να δούμε αν αυτό η αναθέρμανση και η πίεση που διαμορφώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα θα λάβει και τις κατάλληλες απαντήσεις και από την πλευρά του Υπουργείου, που μέχρι τώρα είναι σε δεύτερη μοίρα, γιατί προηγείται το Πάτρα Πύργος, θα ακολουθήσει μετά το Πύργος Καλονέρο Τσακώνα και θα έχουμε πολύ καιρό να διανύσουμε μέχρι να καταλήξουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ελπίζουμε το όριμο, όπως ακούσατε και εσείς έργο, να δρομολογηθεί το επόμενο διάστημα. Πάμε ξανά στο χώρο της υγείας και από το κακό στο χειρότερο, η εικόνα της Μεσσηνίας σε ό,τι έχει να κάνει στην καταγραφή των κρουσμάτων, που με την πανδημία του κορονοϊού σαρώνει. Χαρακτηριστικό δυστυχώς το αποτύπωμα και στο βιολογικό καθαρισμό της Καλαμάτας. Η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη, με δεκάδες κρούσματα να καταγράφονται καθημερινά. Κόκκινο χτυπάει η αγωνία των κατοίκων στην Καλαμάτα, καθώς τα κρούσματα παραμένουν πολλά. Με χαρακτηριστικό το γεγονός πως το υλικό φορτίο στα λίμματα είναι περισσότερο υψηλό από ποτέ. Η τελευταία ανάλυση στο βιολογικό καθαρισμό δείχνει το μεγαλύτερο νούμερο σε αντίγραφα ιού που έχουμε δει μέχρι σήμερα, 90.000 αντίγραφα ιού ανά λίτρο λιμάτων. Χρειάζεται προφανώς μεγάλη προσοχή από όλους. Αν θέλετε, και έχοντας πλέον και μια προσωπική εμπειρία καθώς γνώστησα, ο τριπλός εμβολιασμός είναι βέβαιο ότι αποτελεί μια ισχυρή ασπίδα έναντι του ιού που τόσα προβλήματα μας έχει προκαλέσει, τόσο υγειονομικά όσο και οικονομικά βέβαια. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα φύγουμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση και θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε κανονικά τη ζωή μας και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Τώρα, σε μια ξεχωριστή ενέργεια, προχώρησε ο Δήμος Άργους Μυκηνών, ο οποίος σε συνεννόηση με μια σειρά από φορείς τοποθέτησε ένα ιδιαίτερο άγαλμα του Ηρακλή, πιστό αντίγραφο του Λύση, που στην πλατεία της πόλης. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Καμπός, αυτή είναι μόνο η αρχή, μια και η προσέλκυση επισκεπτών μέσω της ανάδειξης ιστορίας του τόπου είναι πλέον σε πρώτο πλάνο. Ο τόπος μας θα πάψει να είναι ένας τόπος ο οποίος κάποιοι άνθρωποι θα περνούσαν με το ζόρι από εδώ ή θα έρχονταν μόνο για να επισκεφτούν κάποιους συγγενείς τους. Και αυτό στο Άργος με την τεράστια ιστορία έχει αρχίσει ήδη να επιτυγχάνεται με ενέργειες σε όλα τα επίπεδα. Από τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την εικόνα της πόλης μέχρι και την προβολή του τόπου, η οποία κατακτάται μέσω του ίδιου του ονόματός της. Χαρακτηριστική σε αυτήν την κατεύθυνση η τοποθέτηση ενός ξεχωριστού αγάλματος με τη συμβολή της Σχολής Καλών Τεχνών πιστού αντιγράφου του σπουδαίου αρχαίου γλύπτη Λύσιπου, το οποίο κοσμεί πλέον το κέντρο της αρχαιότερης πόλης της Ευρώπης. Μα είναι δυνατόν να είναι ένα παγκόσμιο όνομα ο Ηρακλής, ο οποίος γεννήθηκε από αρχαίους γονείς, ναι μεν στη Θήβα, αλλά εδώ έζησε, από εδώ ξεκίνησε να κάνει τους άθλους του. Και το αναφέρουν και οι τραγωδίες βέβαια και ο ίδιος η γενιά των Ηρακλειδών, την οποία οι βασιλείς της Μακεδονίας είπαν κάποτε ο Αλέξανδρος ότι κατάγομαι από τη γενιά των Ηρακλειδών από το Άργος. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν φαινόταν πουθενά. Πήραμε λοιπόν από τη Σχολή Καλών Τεχνών, την ιδέα τους δώσαμε και μας είπαν λοιπόν ότι πρέπει να πάρουμε το άγαλμα του Λύσιπου, που είναι ένα άγαλμα 320, βρίσκεται στην Νάπολη, να πάρουμε ένα αντίγραφο. Υπήρχε στη Σχολή Καλών Τεχνών αυτό το αντίγραφο, όπου από αυτό οι γλύπτες στα χιτήριά τους δημιούργησαν αυτό το άγαλμα που τοποθετήθηκε στην πλατεία και έχει μια μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Ο λόγος ο βασικός είναι η επισκεψιμότητα. Και σε αυτήν την κατεύθυνση συνεχίζονται οι άοκνες προσπάθειες του Δήμου Άργους Μυκηνών. Άλλωστε, στο ίδιο πλάνο είναι και η λειτουργία του Βυζαντινού Μουσείου. Και με αυτά τα εκθέματα, τότε να μπορέσουμε να πούμε σε όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται στις Μυκήνες, ωραία, ελάτε λοιπόν να δείτε το δορυφόρο, το νεαρό που φέρνει δόρυ, που κρατάει δόρυ, που είναι ένα πολύ μεγάλο έργο του και κανόνας ονομάστηκε, γιατί από εκεί έπαιρναν μέτρα άλλοι γλύπτες για να μπορέσουν να φτιάξουν τα δικά τους αγάλματα του Πολύκλητου. Να έρθετε να δείτε λοιπόν όλα αυτά τα οποία τους στρατιώτες του Ριάτσε από τα χιτήρια εδώ που γίνονταν οι στρατιώτες του Ριάτσε, δεν ήταν από το Ριάτσε της Ιταλίας, στο Ριάτσε βρέθηκαν γιατί ήταν κλεμμένα από εδώ, στόλιζαν την αρχαία αγορά. Αυτά λοιπόν όλα τα πράγματα θα πρέπει να βγουν, να αναδυθούν έτσι ώστε το Άργος, η αιώνια πόλη με τη μεγάλη ιστορία, 6.000 χρόνια ιστορία, 3,5 καταγεγραμμένα τουλάχιστον, αυτό το πράγμα θα πρέπει να βγει στην επιφάνεια. Ένα βήμα πιο κοντά στην επόμενη δεκαετία και στα επαγγελμάτα που αναμένεται να κυριαρχήσουν, μας φέρνει τον Τυρί. Η Καλαμάτα αποτελεί τον επόμενο σταθμό του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, όπου θα παρουσιάσει την γκάμα των σύγχρονων ακαδημαϊκών προγραμμάτων.
την γκάμα των σύγχρονων ακαδημαϊκών προγραμμάτων, τις ευκαιρίες καριέρας και πρακτικής άσκησης, τις παράλληλες σπουδές και τις υποτροφίες που στηρίζουν τα όνειρα των νέων, ξεδιπλώνει τον Τυρί που συνεχίζει το ταξίδι του στην Ελλάδα με επόμενο προορισμό του, την Καλαμάτα. Το αμερικάνικο σύστημα είναι βιωματικό και είναι και πάρα πολύ προσανατολισμένο στη σχέση που έχει η εκπαίδευση με τη ζωή, δηλαδή με την εργασία, με την κοινωνική ζωή μας κτλ. Τι θέλω να πω για παράδειγμα. Τεράστια έμφαση στις πρακτικές εξασκήσεις, στο να μην κάθονται οι φοιτητές τρεις μήνες το καλοκαίρι να κάνουν διακοπές, αλλά να βρουν μια δουλειά σε μια εταιρεία, σε ένα τομέα που νομίζουν τους ενδιαφέρει, για να δοκιμάσουν στην πράξη αν τους ενδιαφέρει πραγματικά, για να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες ξεπερνούν το να ξέρεις από το βιβλίο, τις γνώσεις του βιβλίου, αλλά έχουν να κάνουν με το πώς συνεργάζεσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, πώς παρουσιάζεσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, πώς κάνεις μια παρουσίαση σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν μπορεί να τα μάθεις στην τάξη, τα μαθαίνεις στην πράξη. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς, το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, DIRI, ως κατεξοχήν εκπρόσωπος του Αμερικανικού μοντέλου εκπαίδευσης στη χώρα μας από το 1875, προσφέρει 38 προπτυχιακά προγράμματα, 51 υποειδικά, 8 μεταπτυχιακά προγράμματα και 6 προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Clarkson. Συνεντεύξεις που φέρνουμε εταιρείες, έρχονται μάλλον εταιρείες μόνο για τους δικούς μας φοιτητές. Διοργανώνουμε ημέρες καριέρας, οι οποίες μπορούν να κάνουν συνεντεύξεις από τον πρώτο κιόλας χρόνο, είτε να κάνουν, να διεκδικήσουν μια full-time εργασία, είτε μια part-time, είτε και για πρακτική άσκηση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό, θα έλεγα, με τη διασύνδεση στην αγορά εργασίας είναι οι πρακτικές ασκήσεις που έχουμε και εντός Ελλάδος αλλά και εκτός και στο εξωτερικό. Τι κάνει το DIRI κορυφαία εκπαιδευτική επιλογή, ποια ακαδημαϊκά προγράμματα προσφέρει, τι είναι τα soft skills και γιατί είναι περιζήτητα στην αγορά εργασίας, τι υποτροφία δικαιούμαι, πώς μπορώ να συνδυάσω τις σπουδές μου στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο με έναν δεύτερο κύκλο σπουδών στον DIRI. Απαντήσεις σε πολλά περισσότερα ερωτήματα στις 18, 19 και 20 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Elite στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο του DIRI Roadshow 2022. Ενθαρρύνω όλους όσους μας παρακολουθούν και ιδίως τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται για το Πανεπιστήμιο φέτος ή του χρόνου, να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση ακριβώς, να συνδεθούν με τον DIRI κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς μας στην Καλαμάτα στις 18 με 20 Φεβρουαρίου, να κάνουν ένα ραντεβού. Θα είναι εκεί πέρα συνάδελφοί μου οι οποίοι είναι ειδικοί στο να εξηγούν το κολέγιο και όλες τις πλευρές του κολεγίου. Ατομικά, να απαντήσω σε ατομικές ερωτήσεις. Κάθε παιδί ενδιαφέρεται για διαφορετικά πράγματα. Κάθε παιδί έχει διαφορετικά ερωτήματα να θέσει. Οι συνάδελφοί μου που θα είναι εκεί πέρα θα είναι εξειδικευμένοι στο να απαντούν αυτά τα ερωτήματα. Δεν είναι πολίτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι αναλύουν και παρουσιάζουν το κολέγιο. Άρα λοιπόν έχετε πάρα πολλά να κερδίσει ένας νέος και η οικογένειά του φυσικά με το να έρθει και να συναντήσει ένα τους συναδέλφους μου, οι οποίοι θα τους δώσουν πληροφορίες από πρώτο χέρι και θα εξειδικεύσουν πληροφορίες. Την κακή εμφάνισή τους στο δεύτερο ημίχρονο πλήρωσαν οι ποδοσφαιριστές του Διαβολιτσίου στην σημερινή εξαναβολή αναμέτρηση με την Παναχαϊκή, γνωρίζοντας την ήττα με 0-3. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη εντός έδρας ήττα της σεζόν για την ομάδα της Μεσσηνίας. Την πρώτη του ήττα με σκορ 3-0 πέσει στο γήπεδο του Μελιγαλά το Διαβολίτσι για το εξαναβολής παιχνίδι με την Παναχαϊκή στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Δημητρίου μπαίνει στην περιοχή, θα γυρίσει για τον Ηλιόπουλο. Κακή επιλογή του. Δεν έχει φύγει ο κίνδυνος, Μπρουλάκης, σέντρα. Ο Κέρι κατεβάζει μέσα στην περιοχή, περνάει για τον Λιποράτσε και 1-0 από τον αριστερό μπακ της Παναχαϊκής στο 52ο λεπτό. Μερκούρι μπάλα θα κοντράρει πάνω στο Καρακλάιτς. Το 2-0. Άτυχη στιγμή εδώ για τον Μερκούρι μπάλα στο διώξιμο που έκανε, βρήκε πάνω στον Καρακλάιτ. Στη συνέχεια εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 57. Καντούτσις προσπάθησε να στο πάρει για τον Βέλη, έκανε λάθος, έκλεψε ο Κέρι.
Στεργίδης η σέντρα πολύ δυνατά. Δεν προλαβαίνει να διώξει ο Πιτσιλής και 3-0 ο Κέρι. Νέο λάθος στην άμυνα του Διαβολιτσίου. Στο 63 Διαβολίτσι Παναχαϊκή 0-3. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια που κάναν σήμερα. Να πω συγχαρητήρια και στον αντίπαλο για τη νίκη του. Αυτό που έφταξε θεωρώ σήμερα στο ότι δεν πήραμε κάτι παραπάνω το παιχνίδι είναι ότι τα εντελώς απλά, απλοϊκά που λέμε του ποδοσφαίρου από πλευράς μας δεν γίνανε. Κάναμε ένα ημίχρονο πολύ συγκεντρωμένο κτλ. Μια ολιγορία στο δεύτερο. Αν πέρναγε αλλά λίγο η ώρα ακόμα να σφίγγαμε λίγο κάπως να ήμασταν πιο υποψιασμένοι περισσότερο, θεωρώ και ο αντίπαλος θα είχε περισσότερο άγχος, θα βγαίναν και θα ρίσκαρε. Και έχω πει το ποδόσφαιρο έχει ενότητες, δεν μπορεί να, από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο δεν είναι το ίδιο. Είναι κάποια παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν σε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι σχεδόν μισή ώρα, 20 λεπτά, 25 κτλ. Η ομάδα μας παίζει πάντοτε για να κερδίζει. Δεν συμβαίνει όμως αυτό πάντοτε, έτσι. Προσπαθούμε και από εκεί και πέρα στο τέλος θα δούμε τι γίνεται. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπουργίτης Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.